It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Είναι. Τι στο καλό. Έχει ένα χαρτάκι και λέει κάτι. Η μαμά θα πάει να σου φέρει ένα μικρό δωράκι. Περίμενε. Μαμά, κοίτα. Τι είναι, ένα μικρό βιβλιαράκι. Είναι το δικαστήριο του Άι Βασίλη. Κοίτα. Εκεί τι κάνει. Κοίτα τα ξωτικά. Κοίτα το πιγκουινάκι. Τι κάνει. Θα το δούμε, θα το διαβάσουμε τώρα. Ξανά στο κανάλι μου, vlog μας μέρα 8η σήμερα και όπως έχετε ήδη δει από κάποια πλάνα, ντύθηκα και ετοιμάστηκα λιγάκι γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα, εσείς βλέπετε το βίντεο βέβαια την Τρίτη. Μπορώ να πω ότι ξεκουράστηκα κάπως χθες το βράδυ, παρότι η Ναταλία κοιμήθηκε σχετικά αργά, αλλά χόρτασα ύπνο, δεν ξύπναγα μέσα στη νύχτα, οπότε κοιμήθηκα σερή, πολύ σημαντικό αυτό. Και είπα να ξεκινήσω τη μέρα μου έτσι να βαφτώ λιγάκι, να νιώσω καλύτερα. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο μου βίντεο, επειδή ξεκινάω το βίντεο άβαφη, μου λέτε πάρα πολλές από εσάς και στο Instagram μου στείλατε μάλιστα ότι μου πάει πολύ το άβαφο και ότι δεν χρειάζεται να βάφουμε και είμαι πιο ωραία άβαφη. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο κομπλιμέντο αυτό. Από την άλλη, θεωρώ ότι δεν βάφουμε πολύ έντονα. Γενικά, βάφουμε τόσο όσο τις περισσότερες φορές. Και από την άλλη, μ' αρέσει να βάφομαι γιατί πρώτον νιώθω ότι κάπου πάω, κάτι κάνω. Ξέρετε, οριοθετώ κάπως τη μέρα μου έτσι. Γιατί είμαι συνέχεια στο σπίτι και από πριν την καραντίνα δουλεύω αρκετά από το σπίτι. Οπότε το χρειάζομαι αυτό να το κάνω. Νιώθω έτσι καλύτερα. Και γι' αυτό μου αρέσει έτσι λίγο να βάφομαι, να βάζω ένα κραγιονάκι, να βάζω λίγο ρουζάκι. Μ' αρέσει να με βλέπω έτσι λίγο με πιο ζωηρά χρώματα, γιατί είμαι και λίγο χλωμούλα, όπως έχετε ήδη καταλάβει.
Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν, παρότι είναι Δευτέρα, θα ξεκινήσω χαλαρά την εβδομάδα μου. Γιατί φυσικά και κουράστηκα τη εβδομάδα που πέρασε. Ήταν η πρώτη εβδομάδα των vlog μας. Ένιωθα λίγο τις μπαταρίες μου να πέφτουν προς το τέλος της εβδομάδας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να βρω τη χρυσή τομή και να το πάω κάπως πιο χαλαρά αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά τέλος πάντων, να κάνω λίγο πιο μικρά βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, γιατί πάντα έτσι λέω, αλλά τελικά τα βίντεο μου βγαίνουν μεγάλα. Αλλά είναι το στυλ μου έτσι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω μικρά βίντεο μάλλον, έχω πρόβλημα. Τέλος πάντων, οπότε σκέφτηκα να πάρουν οι γονείς μου την Αταλίτσα, να μείνει εκεί το πρωινό, έτσι ώστε εγώ να είμαι χαλαρή και ήρεμη και να σιδερώσω 3 ολόκληρα πλυντήρια που έχω να σιδερώσω. Και δεν βρήκα φυσικά χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο να το κάνω αυτό. Έλεγα να το κάνω χθες, αλλά δεν πρόλαβα. Οπότε θα γίνει σήμερα το σίδερο και σκέφτηκα ότι από το να έχω την Αταλίτσα να παραπονιέται γιατί θα θέλει να παίξουμε, ο Γιώργος είχε δουλειά, δεν θα μπορούσα να σιδερώσω πάνω από ένα πλυντήριο το πολύ με το ζόρι. Οπότε λέω καλύτερα να την πω στη μαμά μου και να τελειώσω το σίδερο. Εν τω μεταξύ έχω 3 πλυντήρια και τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να βάλω άλλο ένα. Και έβγαλε ήλιο τώρα το πρωί, είχε μια βροχή, έναν φοβερό καιρό. Τώρα έβγαλε ήλιο βέβαια, αλλά δεν πειράζει, θα το εκμεταλλευτώ για να απλώσω. Και θα σιδερώσουμε λοιπόν παρέα και σκέφτομαι να βάλω και μία ταινία να δω. Χριστουγεννιάτη. Μόνο μία ταινία έχω δει στο Netflix Χριστουγεννιάτικη μέχρι τώρα. Εντάξει, φοβερό για μένα. Αλλά δεν έχω χρόνο. Πραγματικά έχω πει ότι όταν τελειώσουν τα vlog μας, τη βδομάδα μετά δηλαδή των Χριστουγέννων, εκείνη ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά, θα λιώσω στις Χριστουγεννιάτικες ταινίες και στον καναπέ. Λοιπόν, οπότε λέω να μεταφερθούμε προς το σαλόνι, εκεί θα στήσω τη σιδερόστρα, να βάλω να διαλέξω και μια χριστουγεννιάτικη ταινία και να σας δείξω και το καινούριο σίδερο που πήρα από τα Stark. Λοιπόν, εγώ έχω σίδερο γενικά, έχω έτσι μεγάλο σύστημα σιδερώματος, αλλά ήθελα να πάρω άλλο ένα σίδερο, μια πιο μικρή και πιο οικονομική επιλογή, για να το έχω στο εξοχικό. Να μου πεις πού θα πας τώρα στο εξοχικό, όταν θα πάω. Ήθελα λοιπόν να το δοκιμάσω και προς το παρόν μου αρέσει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα το πάω στο εξοχικό, τέλος πάντων. Και όταν είδα το συγκεκριμένο, λίγο ενθουσιάστηκα έχω να πω, γιατί έχει μια τσαχπινιά, είναι πάλι από την εταιρεία Beeper, αυτή την ιταλική εταιρεία που φέρνουν τα Stark Stores και έχουν πολύ έτσι φάνταστα προϊόντα και ιδιαίτερα. Οπότε θέλω να σας το δείξω. Το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές ακόμα και ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Είναι ένα απλό ατμοσίδερο, το οποίο όμως έχει την εξής τσαχπινιά που είπα και πριν. Γίνεται και ασύρματο, βγαίνει δηλαδή από το καλώδιο και μπορείς για ένα λεπτό να σιδερώσεις χωρίς το καλώδιο. Για ένα λεπτό πατώντας συνεχόμενο τον ατμό εννοώ. Οπότε έτσι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και με το που το είδα μου κέντρισε την προσοχή και το ενδιαφέρον. Και είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο ατμοσίδερο. Οπότε θα σιδερώσω σήμερα με αυτό. Και θα σας το δείξω κιόλας αναλυτικά και θα ανάψω και το αγαπημένο μου κερί από το Bath & Body Works που μου έχει στείλει η φίλη μου η Σούλα από την Αμερική, το οποίο δεν το έχω αγκαινιάσει ακόμα και περίμενα την κατάλληλη στιγμή έτσι όταν θα είμαι κάπως χαλαρή και θα το ανάψω, θα φτιάξω και ένα χριστουγεννιάτικο τσάι που θα πιω στην αγαπημένη μου κούπα από Marks & Spencer και το τσάι και η κούπα, οπότε βάζω νερό στο βραστήρα, πάω να φέρω τα ρούχα. Το λόφο με τα ρούχα δηλαδή. Και καλή μου δύναμη. Και έχω και να μαγειρέψω, αλλά θα το κάνω στην πορεία αυτό και έχει περάσει και η ώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πτούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά, αυτό δεν το γλιτώνω, αλλά θα ανοίξουμε πρώτα τα advent calendars, έτσι για αλλαγή. Γιατί δεν θέλω να περιμένω μέχρι το τέλος της ημέρας για να τα ανοίξω. Θέλω να τα ανοίξω, να ξεκινήσω έτσι την εβδομάδα μου. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε, έχω εδώ και το τσάι μου, αυτό το τέλειο. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με το Essence και την ημέρα 8.
8-8-8, να το το 8 εδώ. Α, ωραίο, μεγάλο. Αχ, είναι μία κρέμα χεριών, εντάξει. Πάντα τις χρειάζομαι γιατί έχω γενικά θεματάκι με τα χέρια μου και είναι σε πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη συσκευασία. Δεν είναι υπέροχο? Έχει και αυτόν τον κυκνάκο. Τέλειο. Αυτό λοιπόν, έχω και άλλα καλούδια κάτω από το δέντρο να σας δείξω, αλλά μόνο θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο. Ίσως αύριο, θα δω. Πάμε λοιπόν στο Revolution και το κουτάκι 8. Βάζω μέσα και κάποια άδεια κουτιά για να μην πέφτουν, αλλά μάταια. Μεγάλο και βαρύ. Λοιπόν. Αχ, τι όμορφη παλετίτσα. Λοιπόν, έχει μέσα αυτήν εδώ την παλέτα σκιών. Κοιτάξτε τι όμορφη συσκευασία. Να την ανοίξω να σας τη δείξω. Λοιπόν, τέτοιες αποχρώσεις δεν έχω πολλές. Νομίζω δηλαδή, γιατί δεν είμαι και σίγουρη, έχω πάρα πολλές παλέτες με σκιές. Αλλά έτσι αυτές τις MOV, δεν είμαι σίγουρη αν τις έχω. Πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις και είναι 2 ματ, 3 ματ και οι άλλες είναι έτσι μεταλλικές. Και πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο δωράκι. Αν δεν θέλετε όλα τα προϊόντα του Advent Calendar, μια πολύ καλή ιδέα είναι να κρατήσετε κάποια και να τα κάνετε δώρο στις φίλες σας, στη μαμά σας. Εγώ έχω ήδη δώσει 2 κραγιόν στη μητέρα μου. Αυτή θα μπορούσα να τη δώσω και σε φίλη, θα δω. Μ' αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και πάμε και στο Look Fantastic. Να δούμε τι έχει σήμερα μέσα. Στο 8. Λοιπόν, το 8 είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, είναι μία κρέμα ντε μακιγιάζ, την οποία τη βάζεις στο πρόσωπό σου και μετά την ξεπλένεις. Yves Lom λέγεται η εταιρεία. Και ναι, λέει ότι με κυκλικές κινήσεις απλώνεις στο πρόσωπό σου την κρέμα και μετά με ένα νοπό πανάκι παίρνεις τα υπολείμματα μακιγιάζ, καθαρίζεις το πρόσωπό σου. Φαίνεται πολύ ωραίο προϊόν και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Και επίσης σας έφερα να σας δείξω και κάτι άλλο που πήρα πρόσφατα από τα Stark Stores και είχα σκοπό να σας το δείξω στην οργάνωση των καλλιτικών μου, αλλά επειδή θα σας δείξω σήμερα και το σίδερο, σκέφτηκα να σας το δείξω και τώρα. Μη τυχόν θέλετε να το πάρετε. Πήρα λοιπόν αυτόν τον καθρέφτη από τα Stark. Βλέπετε και την κάμερα εδώ στην καρέκλα που έχω και σας μιλάω. Και απέναντι σιδερόστρα. Θα σας τα δείξω μετά αυτά. Πήρα λοιπόν αυτόν τον καθρέφτη, ο οποίος εκτός ότι μου άρεσε πολύ σαν σχέδιο, είναι πολύ έτσι απλός, λιτός και όμορφος, που είναι έτσι σε αυτό το ασημή χρώμα, μου άρεσε συγκεκριμένος γιατί με μπαταρίες έχει φως. Και μπορείς πολύ εύκολα να κοιταχτείς τον καθρέφτη, να δεις λεπτομέρειες από το μακιγιάζ σου και σε βοηθάει πολύ αυτό. Και από τη μια πλευρά είναι μεγενθητικός ο καθρέφτης και από την άλλη κανονικός. Εντάξει, όταν το είδα ξετρελάθηκα και είναι και με μπαταρίες χωρίς να σε νοιάζει να έχει καλώδια και τέτοια. Το παίρνεις παντού μαζί σου και εύκολα τσεκάρεις το μακιγιάζ σου, βγάζεις τα φρύδια σου, ό,τι θέλεις. Βγάζει αρκετό φως όπως βλέπετε. Βλέπετε? Και είναι και λευκό το φως που είναι ότι καλύτερο για το μακιγιάζ. Είναι και αυτό από την εταιρεία Beeper που σας έλεγα ότι είναι η αγαπημένη μου από τα Stark Stores. Ήθελα λοιπόν να σας το δείξω γιατί θα σας δείξω και το σίδερο. Επειδή μπορεί κάποιο από εσάς να θέλει να πάρει και τα δύο κομμάτια, σκέφτηκα να μην σας το δείξω στην οργάνωση του μακιγιάζ, της συλλογής μου. Είπα να σας το δείξω από τώρα να το έχετε υπόψη σας. Εγώ το έχω πάνω στην τουαλέτα μου αυτό, στο vanity. Και είναι πολύ έτσι όμορφο και για διακοσμητικό, αλλά και ως χρήση. Αυτά λοιπόν, πάω να ξεκινήσω γιατί έχει περάσει η ώρα και έχω να κάνω και το φαγητό μου. Και πάμε να σας δείξω το σίδερο σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό είναι το σίδερο, με αυτή την πολύ έτσι μικρή βασούλα όπως βλέπετε. Και είναι ένα πολύ ωραίο έτσι ατμοσίδερο, το οποίο πραγματικά σιδερώνει πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπετε. Εύχριστο, δεν χρειάζεται δηλαδή να το περάσεις πολλές φορές για να σιδερώσει. Το γεμίζεις νερό από εδώ πέρα. Σας έχω πει ότι σιδερώνω τα πάντα, έτσι. Μόνο κάλτσες σας σιδερώνω. Τέλος πάντων.
Έχω αυτή τη μανία, η αλήθεια είναι. Και άμα θέλεις έξτρα ατμό, πατάς το δεξί κουμπί για έξτρα ατμό. Αν είναι κάτι πιο δύσκολο, δηλαδή, στο σίδερο. Και τώρα θα σας δείξω αυτό που σας έλεγα, μισό λεπτό να ζουμάρω λίγο, βάζοντας το σίδερο εδώ. Πατώντας αυτό το κουμπί, αν το βάλεις προς τα μέσα, τώρα έγινε ασύρματο το σίδερο. Βλέπετε? Και σιδερώνει, η μπαταρία του κρατάει σαν ασύρματο για ένα λεπτό περίπου. Και έχεις και τον έξτρα ατμό αν θέλεις. Το σκεπτικό είναι να το βάζεις να φορτίζει στα διαλύματα που κάνεις. Κράτησε τώρα, αλλά το ξαναβάζεις εδώ, φορτίζει αυτό. Ξαναπαίρνεις και τσακ, σιδερώνεις εύκολα. Επίσης, αν θες να σιδερώσεις κάπου αλλού, αν θες να σιδερώσεις λίγο την κουρτίνα σου, να την πατήσεις έτσι ή κάτι που είναι μακριά, λίγο ένα ριχτάρι, ένα κάτι στον καναπέ, μπορείς να το πάρεις χωρίς να έχεις το καλώδιο. Οπότε σε βοηθάει πολύ. Πραγματικά είναι πολύ εύχριστο και πολύ σιδερώνεις εύκολα, δηλαδή γρήγορα. Χωρίς να παιδεύεσαι, σιδερώνεις πολύ γρήγορα και έχει βαθμίδες στον ατμό, δηλαδή εγώ τώρα το έχω βάλει maximum ατμό για να σιδερώνω πιο γρήγορα. Τελειώνει βέβαια πιο γρήγορα έτσι το νεράκι, αλλά δεν έγινε τίποτα, πολύ γρήγορα ζεσταίνεται πάλι για να το ξαναγεμίσεις. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένη με το συγκεκριμένο σίδερο και να σας πω την αλήθεια. Για ένα τέτοιο σίδερο, που δεν είναι σύστημα σιδερώματος, είναι ένα καλό ατμοσίδερο. Δεν περίμενα τόσο καλή ποιότητα. Αλλά τελικά είναι υπέροχο. Για το εξοχικό μου δεν είναι τέλειο. Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει επειδή και δεν είναι και πολύ βαρύ. Εύκολα το κουβαλώ, εύκολα το φέρνω εδώ. Και μου αρέσει. Προς το παρόν θα μείνει εδώ και βλέπουμε. Αλλά πραγματικά με αυτό κάνεις τη δουλειά σου ωραιότατα, κανονικά. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή κάτι παραπάνω. Απλά εγώ στο εξοχικό ήθελα ένα σίδερο, έτσι καλό ατμοσίδερο και αυτό θα με βολέψει πολύ. Εν τω μεταξύ εμένα μου αρέσει να σιδερώνω ασύρματα περισσότερο από ότι με το καλώδιο. Αλλά εντάξει, άμα θες να σιδερώσεις ένα σεντόνι για παράδειγμα και είναι πολύ μεγάλο, βολεύει να το έχεις στο καλώδιο περισσότερο. Αν έχεις να σιδερώνεις μικρά ρουχαλάκια, μπορείς να το σιδερώνεις με το ασύρματο. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το σίδερο. Μην ξεχνάτε και τον εκπτωτικό μου κωδικό, το Marlene10 για 10% έκπτωση. Επίσης νομίζω φέρανε πάλι back in stock και το μικρό σιδεράκι που σας είχα δείξει, που σας άρεσε πολύ. Αυτό το μικρό, τον αποχνουδωτή παύλα σίδερο. Οπότε σας αφήνω να συνεχίσω το σιδέρωμα, να επιλέξω και μια χριστουγεννιάτικη ταινία και θα τα πούμε στη συνέχεια. Και πάλι κάνω το διαλυματάκι μου από το σίδερο, έχω αρκετό σίδερο ακόμη, ήταν πάρα πολλά τα ρούχα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα το ολοκληρώσω να σας πω την αλήθεια σήμερα, αν και πρέπει να φύγει από τη μέση γιατί έχω κι άλλο πλυντήριο βάλει. Αλλά τώρα έχω και το μαγείρεμα, παρόλα αυτά θέλω να κάτσω 5 λεπτάκια να πιω το τσάι μου
Και είπα έτσι λίγο να συζητήσουμε, μιας που έβαλα και βλέπω ταινία χριστουγεννιάτικη στο Netflix. Βλέπω αυτό το Διπλή Πριγκίπισσα, το δεύτερο, το ξαναλάζουμε, πώς λέγεται, The Princess Switch, νομίζω λεγόταν το πρώτο. Το πρώτο μου άρεσε πάρα πολύ, το δεύτερο έτσι και έτσι. Αλλά όπως και να έχει, μιας και είναι έτσι χριστουγεννιάτικο όλο το setting, είναι όμορφο να τις βλέπεις αυτές τις ταινίες, περνάει ευχάριστα η ώρα σου. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες και σκέφτηκα να σας τις αναφέρω. Δεν είναι άλλες παρά οι κλασικές ταινίες, δηλαδή για μένα πρώτη χριστουγεννιάτικη ταινία top είναι το Home Alone το 1 που εκτελήσεται στο σπίτι του Kevin. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σπίτι, είναι full χριστουγεννιάτικο, από την ταπετσαρία μέχρι το μαξιλαράκι, μέχρι τα πάντα όλα. Μ' αρέσει γιατί είναι νοσταλγικά χρώματα, κόκκινα, πράσινα, πολύ Χριστούγεννα. Και μ' αρέσει βέβαια και το 2, δηλαδή αμέσως μετά το αγαπημένο μου είναι το Home Alone το 2 που είναι γυρισμένο στη Νέα Υόρκη. Μ' αρέσει γιατί δείχνει πολύ Νέα Υόρκη, δείχνει το Central Park, δείχνει το Rockefeller, είναι ονειρεμένα γενικά. Οπότε αυτές οι δύο ταινίες είναι top, οι αγαπημένες μου χριστουγεννιάτικες ταινίες, τις οποίες τις βλέπω πάντα εκεί τα Χριστούγεννα. Δεν τις βλέπω πιο νωρίς γιατί δεν θέλω να τις χαραμίσω, τις ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, οπότε πάντα τις βλέπω παραμονές Χριστουγέννων, ανήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, εκεί τις βλέπω αυτές τις ταινίες. Ακόμη μια αγαπημένη ταινία που θέλω να βλέπω πάντα στις γιορτές είναι το Christmas Lampoon Holiday, κάπως έτσι λέγεται, το τρολόθυριο τροφείο. Τα Χριστούγεννα του Τρολόθυρου Ετροφείου που έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι 80's ταινία. Που είναι στην ουσία μια οικογένεια που θα περάσει μαζί τις γιορτές και έρχονται όλοι οι συγγενείς στο σπίτι της οικογένειας αυτής και τους τυχαίνουν ένα σωρό αναποδιές. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Πραγματικά δεν μπορώ να περάσουν Χριστούγεννα και να μην δω αυτές τις τρεις ταινίες. Επίσης αγαπημένη ταινία είναι το Elf που έχει πολύ πλάκα κι αυτή και πολύ Christmas και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το παιδικό με τον Άρθουρ, ο Άρθουρ, δεν θυμάμαι πως λέγεται ακριβώς ο τίτλος. Πάρα πολύ ωραίο και χριστουγεννιάτικο παιδικό. Τι άλλο βλέπω από χριστουγεννιάτικες ταινίες, το Christmas with the Cranks, το βλέπω κάθε χρόνο, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουν αποφασίσει και καλά να κάνουν skip Christmas, να περάσουν τα Χριστούγεννα για να γλιτώσουν λεφτά και να πάνε σε κάποιο εξωτικό προορισμό, αλλά τελικά δεν τους βγαίνει γιατί έρχεται η κόρη τους από το που λείπει για σπουδές, έρχεται στο σπίτι τους, οπότε τελευταία στιγμή προσπαθούν να οργανώσουν τα Χριστούγεννα. Και φυσικά το The Holiday. Δεν μπορώ να μην δω το The Holiday τα Χριστούγεννα με την Cameron Diaz, την Kate Winslet και τον Jude Law. Εντάξει, ξεκάθαρα θα ήθελα να μένω σε εκείνο το σπιτάκι στο English Country. Αχ, τόσο όμορφο, τόσο κόζι, τόσο χριστουγεννιάτικο. Αγαπημένη ταινία, την έχω δει χιλιάδες φορές και θα την ξαναδώ. Αυτή θα μπορούσα να τη δω και από τώρα, θεωρώ. Τη βάζω πάντα πριν και τη βλέπω, πριν να έρθουν οι μέρες των γιορτών. Επίσης, μ' αρέσει να βλέπω και τα Gremlins τα Χριστούγεννα, γιατί είναι χριστουγεννιάτικο και μ' αρέσει πολύ η ιστορία, έχει πλάκα και είναι έτσι cult, είναι παλιό, νοσταλγικό, μ' αρέσει πολύ να το βλέπω. Το Four Christmases, το με τη Reese Witherspoon, μ' αρέσει επίσης πολύ. Και κάποιες ταινίες από το Netflix, πολλές χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπως αυτό με το Διπλή Πριγκίπισσα, είναι το αγαπημένο μου, το άλλο με το Advent Calendar που ανοίγει μια κοπέλα ένα παραθυράκι κάθε μέρα από ένα μαγικό Advent Calendar. Τι άλλο έχει στο Netflix? Το Polar Express μ' αρέσει επίσης που είναι animated και χριστουγεννιάτικο και πολλές άλλες ταινίες όπως το Scrooge με το, που είναι animated και είναι με τον Jim Carrey, πάρα πολύ ωραίο, όπως και το Scrooged που είναι η ταινία βασισμένη στο Scrooge και αυτή παλιά, 90s νομίζω, early 90s. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, γενικά μου αρέσουν οι ταινίες, δεν βλέπω τίποτα άλλο στην τηλεόραση παρά μόνο ταινίες και σειρές. Δεν βλέπω καμία εκπομπή, δηλαδή δεν μπορώ να δω καμία καθημερινή εκπομπή, κανένα reality, δεν μου αρέσει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που βλέπω καμιά φορά το πρωί, όταν σηκώνομαι και δεν έχει κάτι τηλεόραση, βλέπω λίγο Shopping Stars στην επανάληψη, γιατί μου αρέσουν τα ρούχα και αυτά. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να δω τίποτε άλλο παρά μόνο ταινίες και σειρές. Και κυρίως ξένες και μου αρέσουν πολύ και οι ελληνικές ταινίες, πάρα πολύ οι ελληνικές ταινίες μας.
Και παλιά έβλεπα κάποιες ελληνικές σειρές όπως το Dolce Vita, το Ισοτοτέρι μου. Τώρα βλέπω το Ισοτοτέρι μου που το έχει στην επανάληψη και βλέπω επίσης και το... Το Κλείσε τα Μάτια που το έβαλε τώρα επανάληψη του Παπακαλιάτη. Που το έβαλε τώρα σε επανάληψη τα βράδια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη νομίζω. Και όταν έχω τελειώσει με το μοντάζ και έχω τελειώσει τις δουλειές, βάζω έτσι λίγο και χαζεύω. Γιατί δεν ξέρω, εγώ έχω ένα θέμα με τον Παπακαλιάτη. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι σειρές του και οι ταινίες του, αλλά ειδικά το Κλείσε τα Μάτια ήταν αγαπημένη μου σειρά τότε που ήμουν Δευτέρα Λυκείου που είχε ξεκινήσει να παίζεται. Και μου βγαίνει όλο αυτό το νοσταλγικό που καθόμουν κάθε Δευτέρα να δω το καινούργιο επεισόδιο του Παπακαλιάτη. Αυτά που λέτε, ήθελα έτσι να πούμε κάτι και για αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Θέλω να δω και καμιά καινούρια χριστουγεννιάτικη. Είδα μια καινούρια, το Holiday, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Ήταν πολύ ωραίο. Θέλω να δω και τις άλλες του Netflix, αλλά για να γίνει αυτό σας είπα μάλλον όταν τελειώσουν τα vlog μας και χαλαρώσω, θα κάτσω να κάνω μάραθον χριστουγεννιάτικων ταινιών. Αυτά λοιπόν, γράψτε μου κι εσείς ποια είναι η αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη ταινία. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάποια. Επίσης αυτή την περίοδο, τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, μου αρέσει να βλέπω και άλλες ταινίες που μου βγάζουν έτσι χειμερινό feeling και cozy feeling. Όπως για παράδειγμα το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας», το «You've Got Mail» με την Meg Ryan και τον Tom Hanks. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή και θέλω να τη βλέπω έτσι αυτή την περίοδο. Μου αρέσει επίσης πολύ το «The Stepmom» με την Julia Roberts και τη Susan Sarandon, το «Η ζωή σε δύο πράξεις» που λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο, είναι λίγο λυπητερό το συγκεκριμένο, αλλά μ' αρέσει πολύ και αυτή η ταινία, μου βγάζει έτσι μια θαλπορή. Και γενικά δεν έχω καλύτερο. Ταινία, σπίτι, χριστουγεννιάτικο δέντρο, καφέ, τσάι ή αντίστοιχα βράδυ κρασί και πραγματικά άραγμα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία ήταν όμως όλα αυτά, καλά τα είπαμε, αλλά εγώ πρέπει να κάνω δουλειές, πρέπει να συνεχίσω. Και επειδή δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει όλο αυτό και επειδή θέλω γενικά να φορτσάρω λίγο τώρα για να προλάβω, θα σας αφήσω, θα κλείσω αυτό το βιντεάκι, το σημερινό βιντεάκι εδώ πέρα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Θα σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για τα τόσα όμορφα σχόλια που μου κάνετε στα καθημερινά vlog μας. Χαίρομαι που σας κρατάω καλή παρέα και εσείς μου κρατάτε πολύ καλή παρέα με τα σχόλιά σας. Πραγματικά προσπαθώ να απαντάω σε κάποια σχόλια, αλλά καταλαβαίνετε, όλη μέρα τρέχω σαν το Λούι για να προλάβω όλα να τα κάνω. Οπότε συγχωρέστε με γι' αυτό. Γενικά όμως προσπαθώ να σας απαντάω στις απορίες σας και σε όλα. Σας ευχαριστώ, σας υπερευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε και για τα σχόλιά σας. Οπότε, αν σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε και την καμπανούλα. Μην ξεχάσετε επίσης να τσεκάρετε το κουτί περιγραφής που θα έχω τα link από το σίδερο και τον καθρέφτη από τα Stark Stores μαζί με τον εκπτωτικό κωδικό για 10% έκπτωση στις αγορές σας και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μουα! Φιλάκια πολλά! Γεια σας!